Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον συνδημότη και τη συνδημότητα του Δήμου Αμφίπολης που μετήχαν σε αυτήν την, να πω, διαμαρτυρία, διαδήλωση για το κλείσιμο της τράπεζας Πειραιώς του Ροδολίβος. Είναι μια άδικη απόφαση η οποία την πήρε μια μνημονιακή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, φυσικά και οι προηγούμενες, δεν ρίχνω μόνο την ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία, για να υποβαθμίσουν τον Δήμο Αμφίπολης. Ένα Δήμο πολλά υποσχόμενο για το μέλλον. Ένα Δήμο που αυτή τη στιγμή είναι η ατμομηχανή του νομού Σερών. Ένα Δήμο με λιμάνια, με παλαιοχριστιανικές, με τον Καστά και με, γενικά με τον δρόμο Αμφίπολης Δράμας, ο οποίος έχουμε τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή προοπτική στο νομό μας. Με λυπεί το γεγονός που οι κυβερνήσεις και η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας Πειραιώς κλείνουν το κατάστημα της Πειραιώς του Ροδολίβος. Εμείς θα αγωνιστούμε για να ανακαλέσουν αυτή την απόφαση με όσες δυνάμεις έχουμε ως Δήμος και ως φορείς του Δήμου μας για να σταματήσει αυτή η κατηφόρα και η υποβάθμιση του Δήμου μας. Είμαστε πάντα δίπλα στο λαό, κοντά στην κοινωνία, αφού γκραζόμαστε τα προβλήματα. Σήμερα παρέστην ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκέντρωση που η Επιτροπή Αγώνα της περιοχής είχε οργανώσει, στα κατεύθυνση να πιέσουμε με οποιοδήποτε τρόπο και την κυβέρνηση αλλά και την τράπεζα, τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, ώστε να κρατηθεί το κατάστημα. Στα πλαίσια του κλειστικού ελέγχου, εγώ προσωπικά, αλλά από ό,τι είδα και οι υπόλοιποι βουλευτές, κάνουμε την προσπάθειά μας καταθέτοντας ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις. Σε δεύτερο χρόνο, πιέζουμε και εγώ προσωπικά, επειδή προέρχομαι τον τραπεζικό χώρο και μέσω του τη διοίκηση τράπεζα να καλέσει την απόφασή τη στη λογική που εδράζει ότι είναι το μοναδικό κατάστημα στο Δήμο Αμφίπολης. Άρα, δεν μπορεί μια ολόκληρη ιστορικό Δήμο να μείνει χωρίς τραπεζικό κατάστημα. Αντιλαμβανόμαστε ότι προβλήματα υπάρχουν σε όλη την περιφέρεια του νομού και σε όλη τη χώρα. Κλείνουν καταστήματα τραπεζών στα πλαίσια οικονομία κλίμακο και με τη λειτουργία των ιδιωτικονομικών κριτηρίων, οι οποίε οφείλονται στο γεγονό ότι πλέον οι τράπεζες εξυγχρονίζονται και αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους, αλλά αυτό επηρεάζει τις ζωές όλων. Επηρεάζει τους εμπόρους, τους συνταξιούχους, τους ανθρώπους που κινούνται στην καθημερινότητα. Εγώ τώρα από την πλευρά μου ως βουλευτής και φυσικά ως ελληνική λύση κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση. Πήρε αριθμό πρωτοκόλλου στις 29 Ιουνίου, τις επόμενες ημέρες θα έρθει να απαντήσει, ελπίζω ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης ο υπουργός, να τον βλέπω κατάματα, διότι αν ευαγγελίζεται η κυβέρνηση περιφερειακή αποκέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μπαίνουν λουκέτα στις τράπεζες. Εφόσον λοιπόν το κράτος και μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δηλαδή και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έχει μετοχές, να πιέσει λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, εκεί θα φανεί αν υπάρχει η ορθή πολιτική βούληση, γιατί εδώ διακυβεύεται το ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Είναι αυτό το διαχρονικό που είχε πει κάποτε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Οι τράπεζες ή οι πολιτικοί. Ή οι πολιτικοί είναι τρέιλερ, θα λέγαμε, ακολουθούν τις τράπεζες γιατί έχουν υποχρεώσεις τις τράπεζες και λόγω των δανείων που έχουν πάρει όλα τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και κάποιοι πολιτικοί για να κάνουν την καμπάνια τους. Οπότε είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε το δίκαιο αίτημα των δημοτών του ιστορικού και ιερού Δήμου της Αμφίπολης, έξω από κόμματα και χρώματα, γιατί πρέπει ο τόπος αυτός να έχει προοπτική, να έχει ανθρώπινες σχέσεις, να μείνει ο άνθρωπος εδώ και να εξυπηρετείται και όχι ενός μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος οι Δήμοι να είναι στο περιθώριο και κυρίως αυτό το μήνυμα που λέω είναι να καταλάβουν οι κύριοι πάν αναγκαίων παγκαίων. Ως Δημοτικό Συμβούλιο αφού γκραζόμαστε και βλέπουμε το τι γίνεται στο Δήμο μας μέσα, έχουν πάρει μια απόφαση, ένα ψήφισμα έχουμε κάνει ενάντια στην απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς προς το κλείσιμο των καταστημάτων. Η σημερινή εκδήλωση έδειξε ότι μαζί μας είναι όλος ο Δήμος Αμφίπολης, όλος ο κόσμος και οι βουλευτές συμπαριστέντες στο δικό μας το αίτημα. Πιστεύω ότι ο αγώνας μας θα συνεχιστεί και θα έχουμε ένα καλό τέλος για το Δήμο Αμφίπολης. Το τοπικό συμβούλιο καταρχάς οργάνωσε αυτή την εκδήλωση. Μαζί με πρώην δημάρχους, τους συλλόγους, από εμάς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι και από την παρουσία τη δική σας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των βουλευτών και του κόσμου γενικότερα από όλα τα χωριά. Ίσως δεν τους γνωρίζετε εσείς, αλλά ήταν από κάθε χωριό του Δήμου Αμφίπολης, υπήρχαν αντιπρόσωποι σήμερα εδώ και ελπίζουμε αυτή η διαμαρτυρία που κάνουμε να πιάσει τόπο και να διατηρηθεί η Τράπεζα Πειραιώς στον Δήμο Αμφίπολης.